Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Μπλουσκάκι στην εκπομπή που μπορεί να το σώσει. Κάθε Τρίτη, 5 με 6 είμαστε εδώ. Περισσότερο να λύουμε τα τραπεζικά θέματα που θα δώσουν μεγαλύτερη σημασία, γιατί οι εξελίξεις είναι τρομακτικές που έχουν να κάνουν το εξοδικαστικό, θα τα πούμε. Λοιπόν, να δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 211-18-60-001, το λέω σιγά σιγά και το επαναλαμβάνω. 211-18-60-001, για όσους φίλους επιθυμούν να βγουν στον αέρα της εκπομπής και να θέσουν τα ερωτήματά τους. Το ξαναλέω, 211-18-60-001. Θα έχετε ακολουθήσει όμως την εξής διαδικασία. Θα χαμηλώνετε τελείως τον ήχο της τηλεόρασής σας και θα μας ακούτε από το ακουστικό του κινητού ή του σταθερού τηλεφώνου. Για όσους επιθυμούν να ρωτήσουν για θέματα οικονομικά ή ό,τι άλλη ερώτηση θέλουν να κάνουν, είναι αυτό το τηλέφωνο. 2-26-75-243 για το γραφείο στο Μαρούσι. Ένα κινητό που λειτουργεί 24 ώρες 24ωρο. 697-797-6365. 210-49-64-569. 210-49-72-304. Νομίζω έχουμε δώσει όλους τους τρόπους επικοινωνίας. Για ερωτήματα που θέλετε να θέσετε εσείς, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και το email μας info2gih@gmail.com. Και έχουμε δημιουργήσει και δύο. Ωραία. Έχουμε δημιουργήσει και δύο νέους. Έχουμε το email να το ξαναδούμε. info2gih@gmail.com. Στο Facebook μπορείς να το σώσεις. Και έχουμε δημιουργήσει και δύο τελευταίους νέους τρόπους επικοινωνίας που είναι οι εξής. Θα τους ανακοινώσουμε. Είναι η νέα μας σελίδα. Ακολουθήστε μας λοιπόν στη νέα μας σελίδα Γαβρίλος Χαλικιώτης. Είναι σημαντικό να μας ακολουθήσετε. Το επαναλαμβάνω, Γαβρίλος Χαλικιώτης, μπορείτε η νέα μας σελίδα, μπορείτε να μας ακολουθήσετε. Και έχουμε δημιουργήσει και μία ομάδα, την έχουμε ονομάσει ο Κορυδαλός μας, που εκεί, στη νέα μας ομάδα αυτή, αφού βέβαια μας ακολουθήσετε σαν Γαβρίλος Χαλικιώτης, μπορείτε να μπείτε και στη νέα μας ομάδα, η οποία είναι δωρεάν, χωρίς κωδικούς έγκρισης, ο Κορυδαλός μας, που εκεί ακούμε τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, χωρίς κωδικούς, χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα. Άρα έχουμε δημιουργήσει και νέους τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε επικοινωνία μαζί σας. Η σελίδα είναι, η ομάδα μας είναι ο Κορυδαλός μας. Θα το ξαναδείξουμε πάλι σε λίγο. Όλους αυτούς τους τρόπους επικοινωνίας για να ακούμε τα δικά σας προβλήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά σας και με την πολύ δύσκολη επιβίωση που αντιμετωπίζει ο πολίτης αυτής της χώρας. Θέλω να ξεκινήσω όμως, έτσι, ήθελα να ξεκινήσω τελείως διαφορετικά, αλλά θέλω να, με κουρέματα θέλω να δείξω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που δεν ξέρω τώρα τυχαία γίνονται όλα αυτά, μετά από την τοποθέτηση του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, τον εξοδικαστικό, είχαμε τις παρατηρήσεις του κύριου Σταλμά, είχαμε όμως τώρα και νέα εξέλιξη, κατά τη γνώμη τη δική μου τώρα αυτά, δεν ξέρω, συνδυάζονται, δεν συνδυάζονται, ενώ όλοι ξέραμε ότι ένας ελεύθερος επαγγελματίας του δίνεται δυνατότητα και από το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, του Δεύτερη Ευκαιρία, το προστάδιο του πτωχευτικού να κάνει τον εξοδικαστικό και να διεκδικήσει πάρα πολλές δόσεις και ενδεχομένως να έχει και ένα κούρεμα. Οι πληροφορίες που έχω και από τον ημερήσιο τύπο και με κάποιους ανθρώπους που μίλησα, ότι όλο αυτό πάει να αλλάξει. Άρα μου θυμίζει εποχές που βγαίναμε εδώ με τη Βορδόνη, ό,τι είχε να κάνει με τον νόμο Κατσέλη. Και τι λέγαμε εκεί, παιδιά, ζωντανή εκπομπή είναι, μην δίνετε σημασία εσείς. Και τι λέγαμε εμείς εκεί, μπείτε στον νόμο, μπείτε στον νόμο, μπείτε στον νόμο, να προλάβετε. Πάει λοιπόν αυτό το προνόμιο που έχει ένας ελεύθερος επαγγελματίας σε αυτή τη μεγάλη κρίση, σε αυτή την κρίση που δεν κάνουν τζίρο επιχειρηματίες, σε αυτό το κάλεσμα της κυβέρνησης να έρθουν επιχειρηματίες να διασώσουν τις επιχειρήσεις τους και τις περιουσίες τους. Βγαίνει σήμερα ο ημερήσιος τύπος και λέει ότι έρχονται τραγικές, κατά τη γνώμη τη δική μου, αλλαγές. Δηλαδή, επί της ουσίας δεν θα μπορεί να ρυθμίσει στις δημόσιες οφειλές ένας ελεύθερος επαγγελματίας με πάρα πολλές δόσεις. Πάμε στο παλιό το σύστημα που τρέχανε οι δικηγόροι στα δικαστήρια, ενώ υπήρχε αυτή η διαδικασία και αν θυμάστε, σας έλεγα, μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι καλή διαδικασία. Δίνει 240 δόσεις. Πότε θα το ξαναβρείτε αυτή την ευκαιρία? Γι' αυτό λέω. Καταργεί σε πρώτο επίπεδο 210-49-64-569, 210-49-72-304, 211-26-75-243. Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι δικοί μας επελάτες που για κάποιους λόγους θέλουν να ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα σε 10 μέρες, πάρτε τηλέφωνο και κλείστε ραντεβού και ελάτε να τα ρυθμίσουμε όσο προλαβαίνουμε.
Είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, εδώ που πάμε να βάλουμε το νερό στο αυλάκι και οι επιχειρηματίες έρχονται και για κάποιο λόγο έχουν μια βοήθεια κατά ψέματα. Εμείς λέγαμε θέλει βελτιώσει, αλλά υπήρχε ο τρόπος, 240 δόσεις. Πάτε να κάνετε τι? Αυτοκτονία είναι αυτό. Οικονομική αυτοκτονία για τους επιχειρηματίες. Δηλαδή αυτοί που με ζόρι. Ρυθμίζαν στις 240 δόσεις, τώρα πάμε να τους πάμε στο παλιό το συστηματάκι. Σε αυτή την εποχή την κρίσιμη, σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν, που όλοι αριστερά-δεξιά λένε υπάρχει πρόβλημα. Τι έγινε τώρα και μπήκε ο εξοδικαστικός στο κέντρο? Εδώ είπαμε να βελτιωθεί. Είπαμε να βοηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες περισσότερο. Να επιβιώσουμε. Ή είμαστε στο σχέδιο Πισαρίδη. Σχέδιο Ηρακλής. Δηλαδή μπαίνουν πολλά. Ακούω ότι λίγη λέει η θητεία της Επιτροπής. Ανανεώστε τη. Ανανεώστε τη. Να μπορούν οι επιχειρηματίες να σωθούν. Αυτοί που θέλουν να πληρώσουν. Και έχουμε και ένα συνδυασμό. Είναι σοβαρά, πολύ σοβαρό θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό θέμα, παιδιά. Και έχουμε και την αυστηροποίηση των ποινών που έχει να κάνει με το αποχρέωση στο δημόσιο. Εγώ, ειλικρινά, έχω μείνει ανάβδος. Ενώ εμείς περιμέναμε να βελτιωθεί, να καλυτερεύσει, θα χάσει τη δυνατότητα ο ελεύθερος επαγγελματίας να πάρει τις πολλές δόσεις. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο τώρα ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει τις πολλές δόσεις και το μεγάλο κούρεμα? Για ποιο λόγο? Παρακαλώ πολύ όσους μας βλέπουν ή όσους έχουν φίλους με τέτοια προβλήματα, επειδή πια μου θυμίζει εποχές νόμου Κατσέλη. Δηλαδή, δυστυχώς, να μην πω καμιά άλλη κουβέντα, ό,τι λέω βγαίνει. Σας έλεγα, μπείτε στις δόσεις. Δεν θα είναι καλά τα πράγματα. Το ίδιο λέγαμε με τη Βορδέ, με τον νόμο Κατσέλη. Όσοι μπορέσαμε να πείσουμε να μπουν και σωθήκανε. Τώρα σας λέω ότι με αυτά που ακούμε, έτσι, τρέξτε να προλάβετε να μπείτε σε αυτές τις διαδικασίες. Να διεκδικήσετε τις μεγάλες δόσεις και τα μεγάλα κουρέματα. Είναι αμαρτία αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας που βάλετε από χίλια προβλήματα, από τον αθέμητο ανταγωνισμό που τα προϊόντα που έρχονται εδώ δεν μπορούν να επιβιώσουν οι άνθρωποι. Από την ακρίβεια, από την ενέργεια, την ακριβή. Από πού να το πιάσουμε? Και αντί να έρχεται η κυβέρνηση να βοηθά. Γιατί πόσες φορές σας έχω πει εγώ με επιχειρήματα αντιπολιτεύουμε την κυβέρνηση, αλλά πόσες με έχετε ακούσει? Ναι, έλεγα ο εξοδικαστικός με τις δημόσιες οφειλές πάει μια χαρά, απλά είχα μια αίσθηση με το ποινικό μητρό που δεν χρειάζεται. Και ενώ περιμένω να ακούσω τα καλύτερα, διαβάζω στον ημερήσιο τύπο ότι υπάρχουν αυτές τις πληροφορίες. Γιατί λέει λίγη θητεία της ήταν για ένα χρόνο, διάφορα έχω ακούσει. Όμως, εγώ αυτό που ζητώ είναι η παράταση αυτού του ευεργετήματος που έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Την παράταση. Να μπορούν να ρυθμίσουν. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τώρα θα πάμε στις 12, 24, 36, ξέρω εγώ τι θα πάμε. Εδώ και στις 240 ζοριζόντουσαν οι άνθρωποι. Η χρώση έγινε σε 100.000, γίνονταν 60, 70, με 240 δόσεις το ψιλοπάλευε ο άνθρωπος. Πού να βγουν τώρα πλέον ένα χιλιάρικο το μήνα? Εκλιπαρώ την κυβέρνηση. Εκλιπαρώ. Να το ξανασκεφτεί. Αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, έτσι. Να δώσουμε την αναπνοή και τη ζωή στους επιχειρηματίες να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Δεν πρόκειται να τις κρατήσουν. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε περάσει σε αυτή τη χώρα εδώ, έχουμε περάσει σοβαρή διαδικασία πτώχευση. Πτωχευμένη είναι η χώρα. Ποια μνημόνια και τρίχες κατσαρές τώρα? Η χώρα έχει σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Και υπάρχουν επιχειρηματίες που παλεύουν με νύχια και με δόντια να κρατήσουν τις επιχειρήσεις τους. Γιατί δεν είναι μόνο οι επιχειρηματίες, είναι και το προσωπικό. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό το ξαναλέω ζωντανά, καθαρά, διάφανα, βοήθαγε. Βοήθαγε. Με τις τράπεζες ο εξοδικαστικός, εκεί τα πράγματα θέλουν μεγάλη βελτίωση. Αλλά μην παίρνεις αυτό το εργαλείο. Αυτό είναι πολύ καλό. Πρέπει να μείνει οπωσδήποτε. Να γίνει καλύτερο, ναι. Να έχει τη δυνατότητα ο ελεύθερος επαγγελματίας να ρυθμίσει έως 240 δόσεις δημόσιες οφειλές του. Να τρελαθούμε τελείως. Δεν ξέρω αν είναι η Επιτροπή Αλλήγη Θητείας, δεν ξέρω τι από αυτά, δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ θέλω το προϊόν να παραμείνει.
Θέλω να υπάρχει αυτή η διαδικασία. Μα αυτή η διαδικασία ήταν και στην προεκλογική εξαγγελία της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς λέει θα έχουμε τη δεύτερη ευκαιρία που όντως την έδωσε, όντως πολλοί ρυθμίσανε. Αφήστε τον κόσμο να ρυθμίσει. Δείχναμε εκεί τις προάλλες και τα κουρέματα από τον εξοδικαστικό ήταν πολλά από αυτά που έχουμε δείξει. Το ότι εμείς το θέλουμε λίγο καλύτερο, αυτό δεν έχει καμία σημασία. Λειτουργούσε το προϊόν αυτό. Με τα όποια προβλήματα. Πάτε να το αφαιρέσετε τώρα. Επαναλαμβάνω και επιφυλάσσομαι αν ισχύουν αυτά τα δημοσίευματα του τύπου, αλλά και με κάποιους νομικούς που μίλησα και εκτός από την κυρία Βορδόνη, δεν ήταν καλά τα νέα που μου δώσανε. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να παραμείνει το προϊόν, εσείς όμως από την άλλη, αφήστε εμείς τον αγώνα που κάνουμε για εσάς. Εσείς μπείτε, εμείς θέλουμε να μπείτε σε όλους εμάς. Να πάρετε τώρα όλοι και να το κάνουμε. Δεν θέλετε σε εμάς, πηγαίνετε κάτι το που θέλετε. Κάντε τη διαδικασία για τις δημόσιες οφειλές. Κάντε τη διαδικασία. Θα το μετανιώσετε, θα είναι αργά και μετά πάλι θα έρχεστε στο γραφείο και θα μου λέτε με τον νόμο Κατσέλη. Ξέρεις κανέναν δικηγόρο να μου πει να το κάνω. Ποιο νόμο Κατσέλη σου λέω, τελειώσαμε. Άσχημη εξέλιξη, πολύ άσχημη εξέλιξη. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Ανησυχώ πάρα πολύ. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να γίνει. Σε καμία περίπτωση. Να δοθεί η δυνατότητα στον επιχειρηματία να ρυθμίσει με πολλές δόσεις και με μεγάλα κουρέματα. Τι να πω. Είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ όλοι καλέστε 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-304, 2-11-26-85-243. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι ενώ πιέζουμε να γίνει καλύτερο, θα χάσει τις 240 δόσεις δυνατότητα. Δεν νομίζω δηλαδή... Δεν νομίζω, για να μην πάω με νούμερα, γιατί δεν θέλω να σας κουράζω. Έχω κάνει μια μελέτη, πόσο είναι το δημόσιο χρέος, πόσο είναι το ιδιωτικό χρέος, πού χρωστάμε, τι χρωστάμε, ποιοι πληρώνουν, ποιοι δεν πληρώνουν, η δουλειά μου είναι. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν τώρα τον κόσμο. Ο κόσμος θέλει τις υπηρεσίες που μπορεί να βγει την άλλη μέρα και να βάλει το κλειδί στο μαγαζί του και να ανοίξει. Τεράστια έξοδα έχει ένας επιχειρηματίας. Πάει 5 ευρώ το σουβλάκι. Είπα δεν θα κάνω πολιτική συζήτηση γιατί τα έχετε ακούσει, πολλά ακούγονται, πολλά λένε. Είναι 11, είναι 30, είναι 25. Τέλος πάντων, αλλά πέρα από αυτό, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να μπορέσουν οι δανειολήπτες να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τα δάνειά τους, τις υποχρεώσεις τους, για τις δημόσιες οφειλές γίνεται το θέμα, μέχρι 240 δόσεις. Θέλω να παραμείνει το προϊόν, γιατί νομίζω ότι έχω δίκιο. Να έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να ρυθμίσουν. Και εσείς όμως από την άλλη, μα δεν καταλαβαίνετε κι εσείς. Σας το λέμε. Φωνάζαμε, είναι δηλαδή ειλικρινά σαν ένα τεζαβού τώρα ζω. Ζω ένα τεζαβού, δηλαδή ενώ λέγαμε μπείτε στον νόμο, πηγαίνετε που θέλετε, μπείτε, εσείς λέγατε περιμένω κάτι καλύτερο. Τι ήρθε το απόλυτο τίποτα. Μα φυσικά δεν υπάρχει προστασία της πρώτης κατοικίας. Ούτε από το δημόσιο, ούτε από το ιδιωτικό χρέος. Εννοείται. Τι περιμένετε. Μπείτε να κάνουμε τις αιτήσεις, να προλάβουμε τις διαδικασίες. Και αν τις προλάβουμε, έτσι για να είμαστε και φίλοι. Και αν τις προλάβουμε. Πολύ σοβαρή, αρνητική εξέλιξη για μένα, πολύ αρνητική. Στη αντιδιαστολή, σε προσωπικό επίπεδο, έχουμε κάνει και νέα κουρέματα, είτε στον εξωδικά, είτε στη διμερή. Μα δεν έχω το εργαλείο, τι είμαι, μάγος είμαι. Τι να πω, άπορα κατάπρα. Μα ο πολίτης περιμένει από την εκάστοτε κυβέρνηση να είναι φιλολαϊκή. Δεν λέω να κάνετε αυτά που λέει ο Βελόπουλος, να αγοράζετε τα φανς και οι πολίτες το ίδιο. Δεν λέω αυτό που είπε για το οριζόντιο κούρεμα. Εντάξει. Αλλά να μην έχει και τη δυνατότητα, ρε παιδιά. Θα τρελαθούμε τελείως. Δεν θα μου φύγουν και τα γραβάτες και τα... Όλα θα... Δεν το περιμένω να γίνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς το ίδιο ζήσαμε και με τον νόμο Κατσέλη, με την Βορδόνη. Ακριβώς το ίδιο. Η λαϊκή Νέα Δημοκρατία παράταξη που βοηθάει το λαό, τους, τη μεσαία κατηγορία, τους ελεύθερους επαγγελματίες που την ψηφίσανε. Εγώ πιστεύω θα βρεθεί λύση. Μέχρι τότε όμως εσείς κάντε την κίνηση αυτή που σας λέω. Ελάτε όλοι σε εμάς. Δεν θέλετε σε εμάς. Κανένα πρόβλημα. Μπείτε και προστατευτείτε. Μπείτε και προστατευτείτε. Είναι η πρώτη φορά που μιλάω για τον εξοδικαστικό. Μπείτε και προστατευτείτε. Δεν θα έχετε άλλες δυνατότητες. Άρα λοιπόν παρακαλώ πολύ 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-304, 2-11-26-75-243.
όσο υπάρχει ακόμα τυπικά το προϊόν, η υπηρεσία. Να είμαστε δηλαδή και κάπου στη λογική, ρε παιδιά. Να είμαστε και κάπου στη λογική. Να είμαστε και κάπου στη λογική. Μου έχουν μείνει τα μικρόφωνα. Έχω εκνευριστεί. Έχω εκνευριστεί γιατί οι πολλοί άνθρωποι που ήρθαν στο γραφείο το δικό μου ήταν έτοιμοι να το κλείσουν. Μου λέει, άμα μου λέει τύχη και μπορέσει και το κάνει, θα συνεχίσω. Αλλιώς μου λέει, δεν έχω. Και ρυθμίζαμε και πληρώνουν οι άνθρωποι και εισπράττει το κράτος. Και όλα καλά. Λοιπόν, εγώ θα συνεχίσω και θα πω ότι ο εξοδικαστικός είναι ένα καλό προϊόν που βοηθάει τους πολίτες. Εδώ αρνητικά είναι δύο. Πρώτον, ζητάς ποινικό μητρό από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Νομίζω δεν χρειάζεται. Όταν πηγαίνει στο δημόσιο και ζητάει τις 12, τις 24, δεν του λέει το ποινικό του μητρό, αν είναι καθαρό. Και από εκεί και πέρα θα πούμε ότι βεβαίως οι τράπεζες, παύλα funds, παύλα services, σε γενική προσέγγιση κάνουν ό,τι θέλουν. Είναι πραγματικότητα. Πάρα πολλές περιπτώσεις, ενώ πιέσανε για να μπει το 10% σαν προκαταβολή. Δεν θέλω να μιλάω τεχνικά, δηλαδή. Δεν θέλω, θέλω να καταλάβετε την ανάγκη, το πρόβλημα και τη λύση. Ανάγκη, πρόβλημα, λύση. Ανάγκη, πρόβλημα, λύση. Αυτό θέλω να καταλάβετε. Ούτε νομική θα γίνετε, ούτε οικονομολόγοι θα γίνετε, ούτε σύμβουλοι θα γίνετε. Σου λέει, τι μου λες τώρα, τι κάνω. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή εδώ υπάρχει πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέμε. Το πρόβλημα είναι μικρό ή μεγάλο, έτσι, ανάλογα τη λύση του. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Αν έχω εγώ ένα πρόβλημα και έχω πολλές λύσεις, μπορώ να το παλέψω. Πάμε να δούμε λίγο το ρομποτάκι που ήταν στεναχωρημένο, τι έκανε. Πάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε στο, πάλι μετά από το γρήγορο κομμάτι με το ρομποτάκι. Το ρομποτάκι είναι ένας απλός αναλύτης. Ένα γίνεται στο ρομπό σπιτό του αυτός και εκεί που είναι χαχά και χαχαχού, του έρχεται ένα χαρτάκι. Διαταγή πληρωμής λέγεται, πρόγραμμα πληστηριασμού λέγεται. Και σου λέει τώρα τι θα κάνω. Και είναι στο ρομπό σπιτό του που κινδυνεύει. Να χαμογελάσουμε για λίγο, γιατί παιδιά είναι άσχημα τα πράγματα. Τώρα μην τρελαθούμε. Και λέει, τι θα κάνω, και να τα δάκρυα μου παίρνουν το σπίτι μου. 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-3-04, και βρέθηκε η λύση. Έσωσε το ρομποτάκι το σπίτι, το ρομπό σπιτό του, και έγινε και κούρεμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις των πληστηριασμών έχουμε πετύχει και κούρεμα. Δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις, να είμαστε αντικειμενικοί, αλλά πάρα πολλές φορές γίνεται και ξαναγίνεται και θα ξαναγίνει, αλλά θέλουμε εμείς αυτή τη στιγμή τα εργαλεία. Δηλαδή εκεί ο τύπος που κάνει, τον κουρεύει τον πελάτη του, άμα του πάρει τη μηχανή, τι θα κάνει, θα πάει με ψαλιδάκι. Άμα του πάρει και το ψαλιδάκι, θα κάνει, του βγάζει τριχές. Θέλουμε εργαλεία. Δώσ' μας εργαλεία. Κράτος, δώσ' μας εργαλεία. Μη μας παίρνεις, δώσ' μας και άλλες λύσεις. Να μπορούμε να προστατεύσουμε τους πολίτες. Ο καθένας με τη δική του προσέγγιση.
ο νομικός με τις νομικές διαδικασίες, οικονομικά συνδυάζονται για μένα αυτές οι δύο επιστήμες. Μην παίρνεις εργαλεία. Μην μου παίρνεις εργαλεία. Δώσ' μου κι άλλα εργαλεία. Δεν με νοιάζει ποιος κυβερνάει τώρα εμένα αυτή τη στιγμή. Εγώ βλέπω ότι οι επιχειρηματίες που έχουν μπει πάρα πολύ σε αυτούς, σε αυτές τις διαδικασίες, έτσι, ακολουθούν. Δηλαδή, πήγαμε τόσο πολύ καλά στην οικονομία που δεν χρειάζονται οι πολίτες 240 δόσεις και με 12 δόσεις εξοφλούν. Ρε, θα τρελαθούμε τελείως. Για ξανασκεφτείτε λίγο. Κάποιος μου είπε τώρα εδώ που ερχόμουν, ναι, λέει, δεν το ξέρεις, λίγη η θητεία τους. Κανένα πρόβλημα, ανανέωσε τη θητεία τους. Αυτή η θητεία είναι, ρε παιδιά. Ό,τι είναι να γίνει με τους πολίτες, με τα χρήματα, δηλαδή εκεί πάμε το πιο αυστηρό. Ούτε που ξέρω έναν από την Επιτροπή στον Εξοδικαστικό. Κανένα δεν ξέρω. Αλλά εντάξει. Δηλαδή. Το δημόσιο χρέος των πολιτών αυτής της χώρας είναι εντάξει, η αποστολή εξετελέστη, άρα το λύσαμε το πρόβλημα. Δεν το λύσαμε, έχει πρόβλημα ο πολίτης. Σοβαρό πρόβλημα. Και η χώρα έχει σοβαρό πρόβλημα, δεν παράγει τίποτα, αλλά μην μπαίνουμε σε πολιτικές ζητήσεις. Δεν θέλω να μιλήσω καθόλου πολιτικά σήμερα, γιατί πρέπει να καταλάβουν όλοι, μας βλέπουν, και αν έχετε έναν φίλο που είναι σε διαδικασία, παρακαλώ ενημερώστε να κάνει γρήγορα τις κινήσεις. Γιατί ήδη ο εξοδικαστικός σαν εργαλείο από μόνος του, από μόνος του αυτός ο εξοδικαστικός, από μόνος του, το ξαναλέω, θέλει χρόνο. Και διάβασα και κάπου ωραίο, λέει, αν έχουν περάσει, λέει, 2 μήνες και δεν απαντήσουν, λέει, να θεωρηθεί άκυρος. Τι ωραία που τα κάνετε, ρε παιδιά, τι ωραία που τα λέτε. Έλα να το πει στον άλλον εκεί πέρα που κλαίει και χτυπιέται και λέει, Γαβλό, πήραμε έγκριση. Και περισσότερο δεν ξέρεις τι λένε. Ας μην έχει ρε και κούρε, μας μπω και στις 240 δόσεις και το ξαναβλέπω. Τι πιστεύετε ότι ο κόσμος λέει, αχ, έχω λέει 100.000 να τα πάω, λέει, στην Eurobank ή στην Εθνική. Τι να κάνω, ρε παιδί, μπορώ να τα βάλω τα 100.000. Βρε, δεν υπάρχει φράγκο. Είσαι βάρκα σε νερά. 15, 14, 16. Τι νομίζετε. Τουλάχιστον εγώ στις περιοχές εκεί της Β' Πειραιά, η κατάσταση είναι δραματική. Και ευτυχώς που υπάρχει και ο Δήμος Κορυδαλλού και ο Δήμαρχος ο Νίκος ο Κουσταλάς που κάνουν τίποτα εκδηλώσεις και πάνε τσάμπα και βλέπουν διάφορους χορούς. Τι νομίζετε δηλαδή, ο κόσμος δεν έχει τι να τα κάνει και λέει τι να τα κάνω ρε παιδί μου τώρα. Δεν πάω να πάρω ένα αλφα αυτοκίνητο πλούς ακριβό. Πού ζείτε ρε. Κατεβείτε κάτω λίγο στο πεζοδρόμιο. Ελάτε στις Λαϊκές. Πάμε στην ψαραγορά. Πάμε και σε κάτι φτωχογειτονιές που είναι δραπετσόνα. Οι φίλοι μας, οι παλαινοσούντες που έχουν έρθει. Ελάτε να δείτε κάτι 2 η ώρα που μαζεύεται ο κόσμος. Πού ζείτε ρε. Έχετε μιλήσει με κανένα που έχει πάγκο στη Λαϊκή. Καλά δεν θα μιλήσω για στρατιωτικό. Πανηγυρίζουν στρατιωτικοί. Ανοίξαν όλοι λογαριασμούς. 0,66 παίρνουμε. Δεν θα το πω αυτό. Εντάξει αφήστε τώρα αυτό. Πού ζείτε. Όσο καλό και να είναι ένα προϊόν, όσο καλό και να είναι, άμα δεν έχει ο άλλος τη δυνατότητα να το αποκτήσει, τι να το κάνουμε τώρα. Και είναι αλληλένδετο, το είπαμε, μια επιχείρηση έχει έσοδα-έξοδα. Τα έσοδα είναι περιορισμένα, ας τουλάχιστον να μανατζάρει τα έξοδά του. Λοιπόν, εγώ θα πω ότι αυτό θα είναι μια κακή παρένθεση, εσείς μην αφήνετε δευτερόλεπτο. 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-304, 2-11-26-75-243, τα παρατάω όλα, τα παρατάω. Δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο και πάω και παίρνω τώρα τηλέφωνο ασταμάτητα μέχρι να πετύχω. Κλείστε μου ραντεβού. Επαναλαμβάνω για να είμαι και εντάξει. Δεν θέλετε να έρθει σε όλοι σε μένα, εγώ θέλω όλοι σε μένα να έρθετε. Πηγαίνετε όπου θέλετε, αλλά κάντε το. Γιατί κάποιος θα πει, έλα μωρέ, τα λες τώρα για να γίνουν πελάτες. Ωραία, πηγαίνετε όπου θέλετε. Κάντε το όμως. Μην αφήνετε το χρόνο. Πάρτε μέρος στη διαδικασία. Μην αφήνετε το χρόνο να περνάει. Δεν υπάρχει χρόνος. Κάντε κινήσεις. Και φυσικά, μην το πω και αυτό, μην το κάνετε και μόνοι σας, έτσι δηλαδή, ειλικρινά. Έχετε φάει ήττα από τις διαπραγματεύσεις αμέσως. Ένα δευτερόλεπτο. Από τις διαπραγματεύσεις που είχατε κλείσατε μόνοι σας και ήταν ιστορίες μαγρίους. Από το ελβετικό καταστραφήκατε. Μην κάνετε κινήσεις μόνοι σας. Πάρτε ένα σύμβουλο, πάρτε ένα νομικό.
Πάρε το, μπορείς να το σώσεις, γιατί και εσύ μπορείς να το σώσεις. Πάμε όλοι τώρα να κάνουμε τηλέφωνα, να κλείσουμε ραντεβού. 2-10-49-64-569, 2-26-75-243, 2-10-49-72-304. Γιατί και εσύ μπορείς να το σώσεις. Διάλειμμα! Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος. Είχαμε τονίσει στο πρώτο μέρος ότι δυσκολεύουν οι διαδικασίες του εξοδικαστικού. Παρακαλώ όλοι, για τις δημόσιες οφειλές μιλάω. Παρακαλώ όλοι, καλέστε το 2-10-49-64-569, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Έχουν βγει δημοσιεύματα που λένε ότι ενδεχομένως δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να αναρρυθμίζουμε με 240 δόσεις και να διεκδικούμε και αυτά τα κουρέματα. Άρα εσείς μην χάνετε καθόλου χρόνο και μαζί με κάποιους που είχαμε μιλήσει και είχαμε δρομολογήσει αύριο, μεθαύριο, μετά εβδομάδα, ελάτε τώρα. Γιατί θέλει χρόνο αυτό. Παρακαλώ πολύ, μην το αφήνετε. Είναι σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Και όλοι οι φίλοι, εσείς που μας βλέπετε, πες ότι δεν έχεις πρόβλημα. Αν έχεις κάποιο γνωστό που ξέρει ότι χρωστάει στο δημόσιο, παρακαλώ ενημερώστε τον ότι δυσκολεύουν οι διαδικασίες. Το πω έτσι γλυκά, ωραία. Να κάνει τώρα τις διαδικασίες αυτές έτσι ώστε να προλάβει να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Γιατί εμείς την περασμένη Τρίτη λέγαμε, θέλεις να σώσεις την περιουσία σου, θέλεις να ρυθμίσεις τα δανειά σου, θέλεις να ρυθμίσεις τις δημοσιοφιλές σου. Και κάποιοι από εσάς είπατε ναι και ήρθατε το γραφείο. Τώρα η ερώτηση δεν είναι η ίδια. Γιατί εσύ μπορεί να θέλεις. Αν εγώ δεν έχω το εργαλείο για τις δημόσιες οφειλές, πέταξε το πουλάκι. Δεν είναι πια να θέλεις. Είναι και να προλάβεις. Γιατί αν ισχύουν τα δημοσιεύματα, αυτό θα αλλάξει. Θέλει η απάντηση, να δώσει απάντηση και να οριστικοποιήσει, όπως λένε οι δικηγόροι, 2-3 μήνες. Πότε. Πότε. Θα ζήσουμε πάλι τις εποχές του Νομοκατσέλη, σε παρακαλώ πολύ. Τι να κάνω εγώ που με παρακαλείς πολύ. Μα φωνάζουμε ένα χρόνο τώρα. Άρα παρακαλώ πολύ. Για τις δημόσιες οφειλές το τονίζω, γιατί λειτουργούσε καλά εκεί ο εξοδικαστικός. Είναι ευκαιρία να ρυθμίζετε 240 δόσεις και να ζητήσουμε και το μεγάλο κούρεμα. Ευκαιρία μεγάλη. Μην μπλέξουμε τώρα με τις 12 με τις 24 δόσεις. 48. 420 για τις τράπεζες, 220. 240, συγγνώμη, για το δημόσιο. Να τις πάρετε όλοι. 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-304, 2-11-26-75-243. Ανοίγει τώρα όλος το τηλέφωνο και λέει, τι έπαθε πάλι ο Χαλκιώτης και φωνάζει. Φωνάζω γιατί σύμφωνα με πληροφορίες θα χαρθεθεί το ευεργέτημα του 240, γι' αυτό φωνάζω. Και όσοι δεν έχετε προλάβει, να προλάβετε. Να προλάβετε να διεκδικήσετε τις 240 δόσεις. Δυσκολεύει. Δυσκολεύει. Δεν θα πω πώς μου το πάνε νομική. Το λέω πιο γλυκά. Χάνεται η ευκαιρία. Γιατί να χαθεί η ευκαιρία. Άρα όλοι να προλάβετε. Και έχουμε πει. Ρυθμίζει καλά τις δημόσιες οφειλές. Ας βγει ένας να μου πει, δεν το έχω πει. Εννοείται το έχω πει. Τώρα για τις τράπεζες, αυτές τις τράπεζες Παύλα Φανς, η κατάσταση είναι, τι να πω τώρα, που εγώ δεν πρέπει να τα... Ο κύριος Κώστα από το Καματερό, παρακαλώ. Κύριε Χαλικιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας κύριε Κώστα. Θα με ακούσει λίγο προσεκτικά, που θα ακούσει πολλοίς κόσμος. Οι δανειολήπτες. Δεν ακούγεται καλά, κλείστε την τηλεόραση. Κλείστε την τηλεόρασή σας και να μιλάτε μόνο από το ακουστικό. Μας ακούτε? Ναι, τώρα τη χαμήλουσα. Μπράβο, για πέστε τώρα δυνατά και καθαρά. Ναι, οι δανειολήπτες ήταν νοικοκυρέοι. Και το 2012 αυθαιρέτως οι δημοκρατικές κυβερνήσεις μπήκαν και το πήραν σύνταξη. Δώρα, μάλιστα. Αυτά που είσαι στην άκρη με πρόγραμμα για να πληρώνει τις δόσεις για το δάνειο,
Γιατί δεν τα δίνει η δημοκρατική κυβέρνηση τώρα και να πάει την άλλη μέρα να το εξοφλήσει. Το οφείλει τόσα η κυβέρνηση. Η πολι... Έτσι δεν είναι. Τώρα είναι 13 χρόνια. Κύριε Κώστα, δεν σας ακούω. Σας παρακαλώ, δεν σας ακούω. Δηλαδή, έχετε καθόλου καλά σύνδεση. Ξαναπάρτε, παρακαλώ, γιατί δεν είναι καλό και για τους ακροατές και τις τηλεθεατές της εκπομπής. Ξαναπάρτε, χαμηλώστε τελείως τον ήχο της τηλεόρασης και δυνατά στο μικρόφωνο του κινητού ή του ακουστικού του σταθερού τηλεφώνου σας. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, ο κύριος Κώστας είπε ότι μου φάγαν τα λεφτά, μου φάγαν τη σύνταξη, με βάλαν στη χώρα στα μνημόνια και την πλήρωσα εγώ. Η πολιτική μας, κύριε Κώστα, που κυβέρνησε αυτή τη χώρα. Που διαμαρμαντεύτηκαν το μνημόνιο, μην βγούμε και από τα μνημόνια, γιατί τι θα γίνει, όχι μάλλον, μην πτωχεύσουμε, γιατί ακούστε λέει τι θα γινόταν άμα πτωχεύαμε. Θα μειώνονταν συντάξεις, θα κλείνανε επιχειρήσεις, θα είχαμε ένα χάλια σύστημα υγείας, θα είχαμε μεγάλα προβλήματα οικονομικά, αν πτωχεύαμε. Μπήκαμε στα μνημόνια, συντάξεις, επιχειρήσεις, χαμός. Τώρα, προσοχή, μην βγούμε από τα μνημόνια. Μα πότε αυτός ο Έλληνας θα πάρει μπρος, πότε ρε παιδί μου θα σταθεί στα πόδια του. Στείλανε τον λογαριασμό στο λαό, στείλανε τον λογαριασμό στο λαό και ο λαός ο κακομοίρης τι να κάνει. Από πόσες οικονομικές φάπες θα γλιτώσει. Η κυρία Ελένη από το Μαρούσι. Παρακαλώ. Κυρία Ελένη, ορίστε εσείς. Ναι. Παρακαλώ, ορίστε. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Βεβαίως. Κάντε τι είστε στην αέρα, μιλάμε μαζί. Κοιτάξτε, εγώ έχω 20 χρόνια εδώ στο σπίτι, νικάδησα. Ναι. Το Μάρτιο μου ζήτησε αύξηση τώρα, το 24. Ναι. Και σήμερα με πήρε ο δικηγόρος του, τον Οκτώβριο πάει να του δώσω αύξηση. Γίνεται μέσα σε τόσα... χρονικό διάστημα να κάνω αύξηση. Κυρία Ελένη, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Νομικός δεν είμαι. Θα σας πω τη γνώμη μου και καλό θα είναι να μιλήσετε με ένα νομικό. Θα ρωτήσω και την κυρία Βορδόνη. Ό,τι προβλέπει το συμβόλαιό σας. Όποια χρονική διάρκεια προβλέπει το συμβόλαιό σας και όποια αύξηση έχετε συμφωνήσει. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να σας δώσω. Άμα έχετε συμφωνήσει κάθε ένα χρόνο να ανεβαίνει, βεβαίως. Από εκεί και πέρα. Πιο αναλυτικά θα σας απαντήσουν οι δικηγόροι. Δεν είναι το αντικείμενό μου, δεν μπορώ να σας πω 100%. Λοιπόν, να συνεχίσουμε όμως και να πούμε. Α, να μην το ξεχάσω. Υπάρχουν δύο καταπληκτικές ευκαιρίες στα ακίνητα. Πρώτον, αναζητούμε στο Περιστέρι, θα βγάλουμε και το σουπεράκι τώρα, 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα ένας πελάτης και πληρώνει μετρητά. Μετρητά. Στο Περιστέρι, δηλαδή, πάμε, το βλέπουμε, μας αρέσει και το παίρνουμε αύριο. Το θέλει ο πελάτης μας. 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, να έχει ασανσέρ. Αν έχετε ένα τέτοιο ακίνητο και το πουλάτε, καλέστε τώρα 210-49-64-569, 211-26-75-243, 210-49-72-304. Επαναλαμβάνω, αν έχετε ένα ακίνητο, ένα διαμέρισμα, δεύτερο ρόφου, με ασανσέρ από 50 έως 60 μέτρα, Περιστέρι μόνο θέλει, οι φίλοι μας, σε καλή κατάσταση, είναι καλό το ακίνητο, υπάρχουν, όπως με διαβεβαίωσε, μετρητά. Θα τα πάρετε τα λεφτά σας χτες. Βέβαια, με τους ελέγχους, με όλες τις διαδικασίες αυτές που πρέπει να γίνουν. Αν λοιπόν που έχετε εσείς ένα κίνητο προς πώληση, εσείς ένας φίλος σας, ένα γνωστός σας, πέστε τον να μου πάρει ένα τηλέφωνο να κλείσουμε άμεσα ραντεβού. Άμεσα, να έρθει και πελάτησα και άμα της αρέσει, μακάρι να πάρει η γυναίκα αυτό που θέλει, να πάρετε και εσείς τα λεφτά σας και να τελειώσει η ιστορία. Ενδιαφερόμαστε άμεσα. Άμεσα να αγοράσουμε ένα κίνητο στο Περιστέρι. Εγώ εκπροσωπώ την πελάτησα ως μεσίτης. Ωραία. Αν έχετε λοιπόν ένα κίνητο 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα και θέλετε να το πουλήσετε, υπάρχει ενδιαφερόμενος με μετρητά. Να αγοράσουμε στο Περιστέρι. Γιατί θα δείξω πάλι τώρα στο Περιστέρι μια τρελή, απίστευτη ευκαιρία. Διαμέρισμα, να μου πεις γιατί το δίνεις. Γιατί είναι μεγάλο, το πρότεινα. Μου λέει, αγόρι μου, δεν θέλω τόσο μεγάλο. Απίστευτη τώρα ευκαιρία, ακούστε τώρα. Δεν είναι ανέκδοτο, πραγματικά. Στο Περιστέρι, κοντά στο Μπουρνάζι, δεύτερος όροφος, το έχω δει με τα μάτια μου το κίνητο, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεύτερος όροφος, μάρμαρα πεντέλης, ξύλινα δάπεδα, 119 τετραγωνικά μέτρα του 1979,
Έχει δύο μπάνια, τρία υπνοδωμάτια, κουζίνα, μεγάλο σαλόνι, σε πάρα πάρα πολύ καλή κατάσταση το ακίνητο. Κατά τη γνώμη τη δική μου, έτσι πως το είδα εγώ, δεν θέλει ούτε βάψιμο. Τώρα αν εσείς θέλετε να αλλάξετε τα χρώματα, οκ. Okay. Άντε να θέλει να βάψιμο, δεν έχει υγρασίες, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι στο δεύτερο όροφο, δεν έχει ασανσέρ, το λέμε γιατί ήταν οικογενειακή πολυκατοικία. Είναι πρώτος και δεύτερος. 119 τετραγωνικά μέτρα του 1979 σε απίστευτη τιμή. Απίστευτη. Προλάβετε. Κάτω από 1000 ευρώ το μέτρο. Να δώσω ένα στοιχείο. Δεν πουλιέται 120.000. Κανονικά η τιμή του αυτινού, κατά τη δική μου την εκτίμηση, είναι 160-170.000. Κάποιος μπορεί να πει. Πουλιέται κάτω από 1000 ευρώ το μέτρο. Δεν έχει προβλήματα, δεν είναι σε πληστηριασμό. Αν εσείς ενδιαφέρεστε να αγοράσετε ένα ακίνητο, είτε για επένδυση, είτε για να μείνετε, επειδή το έχω δει το ακίνητο, σας δίνει τα κλειδιά η ιδιοκτήτρια και μένετε και κοιμόσαστε. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε ένα βάψιμο, δεν χρειάζεται κατά τη γνώμη μου. Τώρα, αν σας αρέσουν τα χρώματα, το καταλαβαίνω. Δεν έχει ζημιές, το έχω ελέγξει το ακίνητο, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι και την ταράτσα έχω ελέγξει. 119 τετραγωνικά μέτρα σε εκπληκτική τιμή, δηλαδή είναι απίστευτο. Στο Μπουρνάζι, σε ήσυχη γειτονιά, έτσι. Καλέστε τώρα είτε για επένδυση είτε για να θέλετε να μείνετε. Είναι τρομερή, μην τη χάσετε αυτή την ευκαιρία. Γιατί εμείς οι Έλληνες έχουμε, είμαστε και λίγο κουτοπώνιοι, ρε παιδί μου. Άμα βλέπεις ευκαιρία, λες πω, πω, παγίδα έχει. Ξέρετε πώς ήταν οι πατάτες στην Ελλάδα. Τις δώσανε δωρεάν και δεν τις πήρανε κανένας. Και μετά βάλανε και τις φυλάγανε. Και σου λέει, αν τις φυλάς είναι καλό, έτσι μάθαμε τις πατάτες. Δηλαδή και εμείς κάποτε βλέπουμε μια ευκαιρία. Και μπορούμε να αρπάξει την ευκαιρία αυτή. Αυτή είναι καλή η ευκαιρία. Όπως και με τον εξοδικαστικό. Καλά, καλά προϊόντα είναι. Εγώ θα ήθελα 90% διαγραφή γιατί δεν φταίνουν οι πολίτες αυτής της χώρας. Στοχοποίησαν οι πολιτικές μας επιλογές, λένε κάποιοι. Ωραία, μα μέχρι να έρθει εκείνο, μέχρι να έρθει να κυβερνήσει ο Βελόπουλος, τι θα κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε κινήσεις μόνοι μας. Τρομερή ευκαιρία. 119 τετραγωνικά μέτρα του 1979. Με κάτω από 1000 ευρώ το μέτρο. Δίνω ένα στοιχείο. Ξύλινα δάπεδα, μάρμαρα πεντέλης, είναι τρία υπνοδωμάτια, δύο μπάνια, μια ωραία κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια, γωνιακό, ωραίο, αρχοντικό. Καλέστε τώρα 210-49-64-569, 211-26-75-243-697-797-635. Και ψάχνω για τη φίλη. Γιατί από ό,τι έχετε καταλάβει, εμείς έχουμε την έδρα του Μεσίτη, αλλά δεν δουλεύουμε. Πάρτε 30 ακίνητα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, για όνομα Θεού. 3-4 ακίνητα που είναι καλά και για τον αγοραστή και για τον πολιτή. Είναι πολύ καλό αυτό το διαμέρισμα. Μην το χάσετε. 119 τετραγωνικά μέτρα του 1979, κάτω από 1000 ευρώ το μέτρο. Δεν χρειάζεται τίποτα αυτό το ακίνητο. Ένα σκούπισμα μπορεί να θέλει, μην τρελαθούμε και τελείως. Άρα μεγάλη ευκαιρία, αυτό πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. 119 τετραγωνικά μέτρα, β' όροφος γωνιακό, είναι πολύ ωραίο το διαμέρισμα. Αρχοντικό, μεγάλα μπαλκόνια, ψιλοτάβανο. Ωραίο. Όποιος έχει αυτά τα χρηματάκια, είπα κάτω από 1000 ευρώ το μέτρο, το είπα. Λοιπόν, ας με καλέσει τώρα να βρούμε έναν τρόπο να έρθετε με τους ιδιοκτήτες να συνοηθούμε. Και από την άλλη. Στο Περιστέρι, αν πουλάει κάποιος ένα διαμέρισμα 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, μου είπε η γυναίκα, θα το έπαιρνα, μου λέει, αυτό είναι πολύ καλή τιμή, γιατί στην είπα την τιμή. Αλλά είναι μεγάλο παιδί μου, τι θα το κάνω, μου λέει, ένα άτομο είμαι. Λέω, εντάξει, ό,τι νομίζετε εσείς. 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα θέλει η γυναίκα να είναι σε πολύ καλή κατάσταση και το πληρώνει μετρητά. Φίλοι γνωστοί συγγενείς που πουλάνε κάτι, θέλω Περιστέρι, έτσι. Μην πάρετε να μου πείτε γάλεο, Περιστέρι, μόνο Περιστέρι, μου το ξεκαθάρισε. Περιστεριώτησα μου λέει είμαι εγώ, εντάξει, ό,τι πείτε εσείς λέω. Τώρα εσείς πουλάτε κάτι εδώ, γύρω γύρω στη γειτονιά, ή θέλετε να αγοράσετε κάτι, παρακαλώ καλέστε τα τηλέφωνα αυτά. Έχουμε καλές τιμές και καλές ευκαιρίες. Έτσι, 210-49-64-569, 211-26-75-243. Για τον εξοδικαστικό το είπαμε, για το μήνυμα είναι ένα. Θέλεις να ρυθμίσεις τα δανειά σου. Θέλεις να ρυθμίσεις δημοσιοφυλές. Ναι, μου λες. Προλαβαίνεις. Είναι η ερώτηση δική μου. Ας πιεστούμε να κάνουμε τις κινήσεις που θα πρέπει να τις κάνουμε ό,τι και να γίνει.
Να μην χάσει κανένα την περιουσία του. 2-10-49-64-569, 2-10-49-72-304, 2-11-26-55-243. Πάρτε όλοι, ενημερωθείτε, μην το αφήνετε. Μην αφήνετε ευκαιρίες να χάνονται. Δεν είναι για πάντα. Ο δάσκαλος, ο Νάσης, έλεγε, η κρίση γεννά κρίσους. Αυτό το ακίνητο είναι πάρα πολύ καλή η τιμή του. Πάρα πολύ. Και ένας να το πάρει και να περιμένει να το πουλήσει με την υπομονή του, θα βγάλει λεφτά. Είναι καλή τιμή. Είναι μέτρα και τιμή. Λοιπόν, είπαμε για τον εξοδικαστικό, είπαμε για τα δάνεια. Θέλω να αναφερθώ στο στέγη 2, το νέο πρόγραμμα που βγάλει η Νέα Δημοκρατία, που αφορά νέους. Κοιτάξτε. Πάντα εγώ είμαι της άποψης ότι όταν βγαίνει ένα προϊόν, μπορεί να δεις αρνητικά, θετικά. Το δεύτερο φαίνεται ότι είναι βελτιωμένο. Βλέπω μικρό το πόσο να μπει καλά, να δει κάτι θετικό για τη δημοκρατία. Μην το λέτε, ρε παιδιά. Έχω πει ο εξοδικαστικό είναι καλό για τι δημοσιοφιλέ. Εντάξει, να είμαστε και αντικειμενικοί. Ξέρει, άμα κριτικάρει κάποιον και τα βρει όλα αρνητικά και δεν βρει και ένα θετικό, δεν είσαι και δεν σε πιστεύουν καθόλου. Δηλαδή, προχωρά και γυλάνε τα πλακάκια. Το ότι εμεί, σαν ελληνική λύση, μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Το ότι δεν συμφωνούμε πολιτικά με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Όταν κρίνουμε όμω εμεί κάτι. Μια διαδικασία, όπως είπαμε, κάτω του εξοδικαστικού, θα πούμε τα θετικά και τα αρνητικά. Σε σχέση με τον εξοδικαστικό του ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ, πού το θυμήθηκα τώρα. ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα υπάρχει και μετά από ένα μήνα. Α, δούμε. Σας είπα, πρέπει να υπάρχει σκληρή αντιπολίτευση πέρα από τον Κυριάκο τον Βελόπουλο. Σκληρή. Σκληρή να πιέζει. Βοηθάει και την κυβέρνηση. Παλιά το Πασόκ, επειδή ήταν μανούλα σε αυτά, στην πατοκρατορία του, τις εσωτερικές αναταράξεις τις ήθελε. Γιατί σου λέει: δεν έχω που δεν έχω αντιπολίτευση. Κάτσε να έχω τους δικούς μου να με βοηθήσουν να βελτιωθώ. Προχωράμε, κλείνει η παρένθεση. Άρα, εμείς θα πούμε τα καλά και τα αρνητικά. Για να βοηθούμε και εμείς σαν πολίτες, για να έχουμε περισσότερες, πώς να το πω, ευνοϊκές διαδικασίες, να το πω έτσι πολύ γενικά. Άρα, ο εξοδικαστικός να μείνει όπως είναι, να βελτιωθεί. Ανανεώστε τη θητεία, βρείτε άλλους τρόπους. Μην χάσει ο πολίτης την ευκαιρία να ρυθμίζει τις δημόσιες οφειλές του σε πολλά έτη. Από εκεί και μετά, για το πρόγραμμα αυτό, το σπίτι 2, με 100.000 λίγο δύσκολο. Αν εξαιρέσει κάτι ευκαιρίες τέτοιες που βγάζουμε εμείς. Είχε δίκιο ο κ. Κωνσταντοπούλος που είπε με 100.000 να πάρει κάποιος. Σωστά το λέει. Αυτό είναι η εξαίρεση στο κανόνα. 120 μέτρα είναι εξαίρεση. Να μου πέσουν 4 στα 25 χρόνια που ασχολούμαι, 30. Άρα έχει δίκιο που λέει το ποσό είναι μικρό. Τα κίνητα είναι πολύ. Η στέγαση είναι καυτό θέμα που έρχεται. Με τους πληστηριασμούς μην παίζετε. Δεν έχει ανοίξει ακόμα το θεματάκι αυτό. Φέρτε προϊόντα. Και εμείς λέγαμε τη Βορδόνη να φέρουμε, λέει, κάτι σαν τον νόμο Κατσέλη να αποφασίζει ο δικαστής. Άρα, Βορδόνη, εγώ και εσύ τα λέμε. Άλλοι αποφασίζουν με τη δική σου ψήφο. Σκέφτονται τελείως διαφορετικά. Να δοκιμάσουμε και τις διαδικασίες με το σπίτι 2. Το σπίτι μου, όποιοι ενδιαφέρονται και είναι στα ηλικιακά όρια, θέλει τραπεζικά κριτήρια, έτσι μην μπερδευτούμε, δάνειο είναι. Θα γίνεται σκόρυν από την τράπεζα, δηλαδή ένας που έχει δυσμενή, ένας που πήρε δάνεια και αυτά, δεν μπορεί να συμμετέχει σε αυτά. Εμείς θα βοηθήσουμε όσο μπορούμε στις διαδικασίες. Άρα, αν σας ενδιαφέρει να δείτε πώς μπορείτε να ενημερωθείτε και για αυτό τα στεγαστικά δάνεια, βεβαίως στη διάθεσή σας και κάποια δάνεια πολύ χαμηλότερα που έχουμε βγάλει, που μοιάζουν με αυτά που έβγαλε το κράτος, αλλά. Θα τα συζητήσουμε όλα σε ένα ραντεβού. Άρα για τα νέα δάνεια υπάρχουν για τους νέους, έτσι, που είναι νομίζω μέχρι 50 χρονών. Εντάξει, εγώ είμαι γύρω στα 40, 39 με 40. 40, βάλε και 16, πάμε στα 56, πήγαμε. Λοιπόν, πάμε στα νέα δάνεια, άρα εγώ είμαι εκτός προγράμματος. Λοιπόν, μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μας βοηθούν και οι διαδικασίες. Από εκεί πέρα μπορεί να κάνω μια αξιολόγηση στο πρώτο ραντεβού, να δούμε τις βασικές εξαιρέσεις μπορεί να είναι σε εσάς. Και έχουμε και κάποια δάνεια που ήδη προχωράνε, είτε με το σπίτι 1, είτε με διαδικασίες καθαρά στεγαστικών δανείων. Έχουμε βοηθήσει, έχουν βγει πολλά όχι. Έχουν βγει 2-3 δύσκολες περιπτώσεις που ενδεχομένως είχαν έρθει με απόρριψη από κάπου αλλού. Μέχρι εδώ θα πω. Άρα. Και στα νέα δάνεια μπορούμε να βοηθήσουμε, είτε στεγαστικό, καταναλωτικό, μπορούμε να βοηθήσουμε. Για τις υφιστάμενες υποχρεώσεις
των δανείων, ληξιπρόθεσμες, διαταγή πληρωμής πρόγραμμα πληστηριασμού. Είπα στο πρώτο κομμάτι ότι πάρα πολλές φορές, σε πολλές περιπτώσεις, και σταματήσαμε τον πληστηριασμό και κάναμε και μεγάλα κουρέματα. 450.000 ρύθμιση, αν θυμάμαι καλά, τα 120 με 130. 300. Έφυγαν τα 300. Δεν τα πληρώνει. 300 και τόκους, ε. Δεν είναι 400, παιδιά. Δεν είναι 300 μόνο. Είναι 300 και τόκους. Τα δάνεια αυτά και η αποπληρωμή τους είναι έντοκη. Δηλαδή, χρώσταγα εγώ 450, ήμουν στον πληστηριασμό, μου βγάλε ο Χαλκιώτης τα 300, αν θυμάμαι καλά, 310. Ρύθμισα, προσέξτε, ρύθμισα 100 με 120, έδωσε προκαταβολή, νομίζω το περίπου 10-11 χιλιάδες έδωσε, αν θυμάμαι καλά, στην τράπεζα. Προκαταβολή που, όχι μπροστά, με τον τρόπο που ξέρουμε εμείς, τέλος πάντων, αφαιρέθηκαν από το υπόλοιπο του δανείου και θα πληρώσει, προσέξτε λίγο, τα 100 με 120 συντόκους. Το ίδιο είναι να πληρώνεις 100 με 120 και το ίδιο να εξοφλείς 450-430. Επαγγελματικό 220-230, το κλείσαμε και με κάνα κατοστάρικο. Με προκαταβολή πάλι. Για να συνοηθούμε τώρα, έτσι. Άρα και εκεί μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και στις δημόσιες οφειλές και στις τραπέζες. Τσινάω, φωνάζω για τις δημόσιες οφειλές. Δεν θέλω να μου πειράζετε τα εργαλεία που έχει ένας επαγγελματίας για να βοηθήσει τον κόσμο. Φέρτε μου κι άλλα. Όχι να μου πάρεις το ψαλίδι από τα χέρια. Πώς θα τους βοηθήσω εγώ. Εγώ είμαι κουρέας. Πώς θα κάνω το κούρεμα άμα δεν έχω το ψαλίδι. Άμα δεν έχω την ξυριστική μηχανή, πώς θα του κάνω το κούρεμα. Μια μαγιά. Δεν γίνεται. Δώσ' μου εργαλεία. Δώσ' μου κι άλλα εργαλεία. Λοιπόν, τα είπαμε αυτά. Να ξαναπούμε λίγο. Για τα νέα δάνεια τα ξεκαθαρίσαμε. Αφήνω δύο κομμάτια, αλλά να βγάλουμε λίγο τις δύο αυτές ανάγκες που έχουμε. Πρώτον, αναζητούμε τώρα αυτή τη στιγμή διαμέρισμα 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα στο Περιστέρι, δευτέρου ορόφημα σανσέρ. Υπάρχει ενδιαφερόμενοι που πληρώνει με μετρητά. Αν έχετε ένα καλή περίπτωση όμως, σας παρακαλώ, γιατί δεν ασχολούμαι. Θέλω να είναι καλό το ακίνητο, να είναι ωραίο, να μην έχει προβλήματα. Θα το ελέγξουν οι δικηγόροι δικοί μας. Και θα μακάρι να αρέσει και στη γυναίκα που θέλει να το αγοράσει. 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα, υπάρχει διαμέρισμα. Πάρε με τηλέφωνο να μιλήσω με την ενδιαφερόμενη και μακάρι να της αρέσει να το κλείσουμε. Ψάχνω εκεί, εκεί ψάχνω. Ψάχνω διαμέρισμα Περιστέρι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα. Θέλω κάτι καλό, έτσι. Έχω ένα πελάτη που λέει καλά. Λοιπόν, και μετά προσφέρω 119 τετραγωνικά μέτρα του 1979-1980. Δεύτερος όροφος, άριστη κατάσταση, σε εξαιρετική τιμή. Σε εξαιρετική τιμή. Αυτές οι δύο είναι που θα προτιμήσουμε τώρα. Λοιπόν, είχα τονίσει και είχα πει. Πόσο έχουμε ακόμα, παιδιά? Ωραία, είχα τονίσει και είχα πει, παιδιά, προσέξτε λίγο. Είχα τονίσει και είχα πει κάτι πολύ σημαντικό. Θα αυξηθεί το ρεύμα. Το έλεγα εγώ, το έλεγα ο Κυριάκος Αβολόπουλος στη Βουλή. Και εγώ, αυτά που λέω, από εκείνη τα αντιγράφω. Εγώ δεν έχω την πολιτική κρίση. Λοιπόν, και έγινε. Σε πολιτικό επίπεδο έχει κάνει προτάσεις ο άνθρωπος. Σε ιδιωτικό επίπεδο εμείς λέμε ότι μπορούμε δωρεάν, δεν μιλάμε πολιτικά, δωρεάν, στείλτε μου στους λογαριασμούς σας να σας κάνω αντιπρόταση από τις άλλες εταιρείες που υπάρχουν στο εμπόριο. Χωρίς να εγγραφείτε. Σας κάνει καλός. Δεν σας κάνει, θα τα βρείτε με αυτούς. Με τις εταιρείες εννοώ, έτσι. Και κλείνοντας, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι τράπεζες δίνουν τρελά επιτόκια. Πάρα πολλά. Πολύ τρομερά. Σχεδόν 0, τίποτα. Για ανθρώπους που έχουν χρήματα και θέλουν μια άλλη επαγγελματική πρόταση, επαγγελματική έτσι, όχι επενδυτική, επαγγελματική λέω, παρακαλώ πολύ, καλέστε με και με μικρή συμμετοχή κεφαλαίου. 15.000 που να μην τα χρειάζεστε, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα έχει επιτυχία, αλλά δεν έχουμε χάσει ούτε ένα ευρώ μέχρι τώρα. Πρώτα ο Θεός. Έτσι. Άνθρωποι που έχουν χρήματα και δεν τα χρειάζονται, ελάτε να τα συζητήσουμε, να ακούσετε και εμάς τι έχουμε προτείνει, γιατί νομίζω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Για όλο αυτό το πακέτο, και νομίζω ότι δεν έχω ξεχάσει κάτι άλλο, το ρεύμα μην το αφήνετε, θα πάει, έχουμε θεματάκια εκεί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρακολούθηση της εκπομπής. Εμείς θα είμαστε κάθε Τρίτη εδώ, 5 με 6 πρώτα ο Θεός, για να ξέρετε και να θυμάστε ότι για όλα τα οικονομικά προβλήματα, έτσι πέρα από ότι είμαστε πρωτοπόροι, έχουμε φέρει τα κουρέματα πριν πάρα πολλά χρόνια. Εδώ στο Blue Sky υπάρχουν τα βίντεο. Παρακαλώ, ακολουθήστε μας στη νέα σελίδα Γαβρίλος Χαλκιώτης. Μπείτε στην ομάδα ο Κορυδαλός μας, να αισθανθούμε έτσι κόσμο να μας ακολουθεί. Το ξέρω, ναι, μην μου λες να ακολουθείς. Εντάξει, και σε αυτά τώρα στο Facebook. Χίλια ευχαριστώ για όλα τα προβλήματα.
Μην κάνει σαν το ρομποτάκι που έκλαγε. Κάνε το άλλο που κάνει το ρομποτάκι. Για λύσεις, όχι ότι και ό,τι έλα στο Χαλκιώτη. 2-10-49-64-69, 2-10-49-72-34. Τελειώσαμε. Θα διασώσουμε το σύνολο της περιουσίας και θα διεκδικήσουμε για ένα κούρεμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Μείνετε στο Blue Sky.